Είμαστε τότε μικρές εμείς, αλλά γίνονται χωροί. Γίνονται χωροί πολλές φορές και ορισμένες οικογένειες έκαναν δικούς τους χορούς, εκτός από τους χορούς οι οποίοι γίνονταν από την πόλη. Ο κόσμος πάντως στη Λεμεσόνα αγαπούσε να μορφώνεται πολύ, αγαπούσε πολύ τη μόρφωση και είχαμε την ευκαιρία στη Λεμεσόνα να μπορούμε να μορφωθούμε αρκετά καλά με την σχολή που υπήρχε εδώ, ξένο γλωσσών, την ιδιωτική σχολή ξένο γλωσσών που διδάσκονταν γαλλικά και αγγλικά και είχε πάρα πολύ καλούς καθηγητάς και Γάλλους και Άγγλους και καθηγήτριες. Είχε νοικοτροφείο που το διεύθυνε η εξαιρετική γυναίκα κυρία Ρόμπινσον, Αγγλίδα, και ήταν το μοναδικό στην Κύπρο, γι' αυτό έρχονταν πάρα πολλές από τη Λευκοσία, από την Αμόχωστον, είχαμε και από χωριά βέβαια μετά, πάρα πολλές μαθήτριες. Λέω εμείς, διότι και εγώ φίτησα στην ιδιωτική σχολή, ως τον καιρό που πήγα στο εξωτερικό. Εγώ αγαπούσα από μικρή πολύ τις τέχνες, αγαπούσα τη ζωγραφική και τη μουσική. Υπερίσχυσε όμως η μουσική και μου δόθηκε και η ευκαιρία ίσως. Είχα έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Μπέμερ, όταν ήμουν ακόμα 8 ετών, και αυτός μου ενέπνευσε την μεγάλη αγάπη για τη μουσική. Και από τότε ήταν το όνειρο μου να μπορέσω να μορφωθώ μουσικά. Το κομμάτι της πνευματικής αυτής Λεμεσού ήταν και ο διαλεκτικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης, η μορφή και η στίχη του οποίου έχουν δεθεί με τα βιώματα των παλιών Λεμεσιανών. Έκαμε τόσο κόμος να πούμε από παιδί νέος, αλλά είχε παρεξηθεί κάποτε με τον Άγγλο των γιατρών και ύβρισε τον γιατρός. Ο Βασίλης φαίνεται ότι προσευλήθηκε, ήταν και φιλότιμος άνθρωπος.
και το Δήρης που εσχόλασε πήγε να βρει τον δήμαρχο της Λεμεσού, τον Γκαρά Γιώργη, να κάνει το παράπονο του. Επήγαινε στον δήμαρχο, ο δήμαρχος του λέει κάτι θέλεις Βασίλη, λέει του ήρθα σας κάνω έναν παράπονο κύριε δήμαρχε, λέει του. Και του είπε ότι ο γιατρός λέει του με ήβρισε με το χειρότερο τρόπο, λέει του, ενώ εργαζόμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Και ήρθα να σας το κάνω παράπονο και του είπε και ο δήμαρχος ο Καράγιωργης ότι αγκάλεσε τον Βασίλη, λέει του. Τι είπε του και ο Βασίλης, έναν καλέσω τον Θεό και ποιος να τον κρίνει, και η κρίση σου λιμιά είναι η γερίζη την Κετζίνη, διότι γιατροί Εγγλέζοι, δικαστής Εγγλέζος, δεν είχαμε τότε ακόμα ούτε γιατρούς ούτε δικαστές, βάλαν Εγγλέζους ακόμα τότε. Ο παππούς μου ήταν εκουάρεν εγκασιά και όταν ερχόμαστε στη Λεμεσόν, εμεινήσκαμε στον το σπίτι. Όταν έφυγε ο παππούς μου και πήγαινε να πωλήσει τα κρασιά του, εμείς είχαμε τουρκάλα νιόνι. Και έκανε μου κουβέντες ιστορίες για τη Χιώτισσα. Ότι είχε δυο όταν έφεραν τις Χιώτισσες τα μέσα, ήταν μέσα τα σπίτια που μείνησκε. Και όταν ο αρφός της έμαθε ότι ήταν τα μέσα, επέρναν πάνω και κάτω και ανακάλυψαν το σπίτι. Και έφερε ρούχα του ναύτη και έδωκε της αδερφής του. Εν τω μεταξύ η άλλη η κοπέλα ήταν χωσμένη, χωρίς να ξέρει ότι την παρακολουθούσε. Και φώναξε, του φέρει άλλη μια φρόσα μαζί σου. Και εγώ την είδα, είπε. Και έκανε την κουβέντα τούτη. Και έμαθε μου και έναν βήμα η Τουρκάντα. Όταν κόψαν τους δεσποτάζ με συνταβάσαν τα πολλά, ήρθαν καμπόσα να οτάζει στη Λεμεσό με ο Χαζαλά. Κι είχαν το μαύρο χάρο μητά τους. Κι ο κόσμος έτρεμε ντάρματά τους. Πού τον οι τόποι είναι κατσιασμένοι, κάθε καντούνιν και μαχαλάς, κι τους τα σπίθια τους τρυπωμένοι που τα σουρούπια του φούιλας. Πάνω στη βράσιν γιν του θανάτου, εις τη Σαγιάνναπα στην Μερκάν, τα λιωβουτήματα νου Σαββάτου, πόξο μιας πόρτας, είσαι μια αρκάν, θκιακονητίναν και παρακάλεν, με τη βραγνήν της φωνήν τσελάλεν. Κάμε κυρά μου το ψυχικό σου και μεν τα νύμπορου του μισθού να σου χαρίν ο Θεός το φως σου κι ας έγια το όνομα του Χριστού. Η λογοτεχνική δημιουργία εξάλλου στην παλιά Λεμεσό σημαδεύτηκε από διάφορους λογοτέχνες, όπως ήταν και ο Γλάφκος Αληθέρσης, που έγραφε χαρακτηριστικά για τις πίκρες των παλιών θαλασσινών. Θάλασσα λίμενη, η όστρια σε ρημάζει, φτωχά καϊκάκια πελαγοδαρμένα, που γέρει ναυτική με νοσταλγία. Σας βλέπουν και φλιαρούν με το ρακί τους στις σκοτεινές του μόλου της ταβέρνες και προς τα υγρά θολά μάτια αρμενίζει μια υπόσχεση γαλάζιας ευτυχίας. Μόχθος και κούραση, προβλήματα οικονομικά, ανέχεια και αγώνας σφράγιζαν τη ζωή μιας μερίδας της περασμένης γενιάς στην πόλη. Αλλά μέσα από τον αγώνα για τη ζωή, πάντα υπήρχε η εκδηλωτικότητα, η αγάπη για την ψυχαγωγία και η καλλιέργεια των καλών τεχνών. Από ό,τι θυμούμαι, δηλαδή αναφέρομαι την περίοδο μετά το 32, με γέννημα του 24 εγώ, στη Λεμεσόν, για βασιόν είναι Κύπρο, υπήρχαν βασικά δύο τάξεις. Δηλαδή η αστική τάξη, την οποία τότε ονομάζαμε, ονομάζεται ο κόσμος αριστοκρατία, ας πούμε, και η εργατική τάξη. Όταν λέμε εργατική τάξη, περιλαμβάνονταν και οι βιοτέχνες τότε και οι μικροκαταστηματάρχες.
γιατί από οικονομικής πλευράς και αυτοί ήταν στη ίδια μοίρα με τους εργάτες, μπορώ να πω. Λοιπόν, υπήρχε τούτη τόσα, βάναμε σχολείο, έπρεπε να πούμε στο καιρό που είμαστε στο Μητσί, να πούμε βάναμε σχολείο, να θυμούμε εγώ να πούμε, έπρεπε να πάμε να πιάσουμε κάτι, τι να πουλήσουμε, να αγοράσουμε τα βιβλία. Κι όμως σε λίγια ήταν τα βιβλία και άμα δεν τα πιερώναμε, αποβάλαμε μας που το σχολείο, ώστε να πάμε να πιάσουμε βιβλία. Έτσι του φτώσα η Λεμεσό, δεν είναι η Λεμεσό που υπάρχει σήμερα να πούμε. Τότε ήταν ούλο φτώσα. Επέρναμε, εγώ δούλευα ψουμάς, ας θυμούμε εργάζομαι ψουμάζα μέσα του Χαράλαμπου του Κούνου και ζήμωνα στο χέρι 2,5 σάκους αλεύρι και έπιανα 1,5 μπακύρα, 1,5 γρόσιν να πούμε, μεροκάματο. Ας θυμούμε πολύ καλά να πούμε. Και άμα να φουρνίσω και να μην του βγάλω το ψουμίν έτσι στρον κύριο και να έβρει ψουμιά κολλημένα, άντε πάρ' το σάκος του και φύγελε. Ο κόσμος σε διασκέδαζε ομαδικά. Ήταν η πόλη με τις 100 ταβέρνες, σε κάθε γειτονιά υπήρχε ταβέρνα. Ήταν καθιερωμένο όλος ο κόσμος μια-δυο φορές την εβδομάδα να διασκεδάσει τις ταβέρνες. Στις ταβέρνες συναντούντο και εργοδότες και εργοδοτούμενοι τα βράδια, χωρίς να υπάρχει διάκριση, στα ίδια κέντρα διασκέδαζαν. See you.